Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νύκτος και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θάνατο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλήσεις. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Το εσπέρας της Μεγάλης Δευτέρας τελείται ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, καθήν μνήαν ποιούμεθα της παραβολής των 10 Παρθένων. Η ακολουθία του νυμφίου Χριστού συνεχίζεται, η πορεία του για την πραγμάτωση και πραγματοποίηση του νυμφώνα του συνεχίζεται. Καλείται η νύμφη του Χριστού η Εκκλησία με τα πνευματικά της τέκνα το λαό να ακολουθήσει αυτόν τον μυστικό δρόμο του Κυρίου σε αυτή την μυστική νυμφαγωγία. Και έτσι το εσπέρας της Μεγάλης Δευτέρας επιτελούμε την μνήα του όρθρου της Μεγάλης Τρίτης για την παραβολή των 10 Παρθένων, 5 εκ των οποίων υπήρξαν φρόνιμες και 5 μωρές, δηλαδή ανόητες. Η Εκκλησία και πάλι την ημέρα αυτή, στην μυστική νυμφαγωγία του νυμφίου Χριστού, διδάσκει τον λαό του Θεού ότι θα πρέπει να προσομοιάσει και να μιμηθεί το παράδειγμα των 5 σοφών και φρονίμων Παρθένων, που ήταν γεμάτες από τις αρετές του Παναγίου Πνεύματος και ήταν πάντοτε έτοιμες να υποδεχθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή τον νυμφίο Χριστό. Οι άλλες 5, οι μωρές, μέσα ίσως στον εγωισμό της παρθενίας τους και της εγκαυχήσεώς τους, αδιαφορούν. Δεν είναι προετοιμασμένες. Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι 5 μωρές παρθένες δεν προστρέχουν στο έλεος και στην αγάπη του Κυρίου, αλλά με τις ειδικές τους δυνάμεις προσπαθούν να καλύψουν τα κενά και τις πνευματικές τους αναζητήσεις. Έτσι, απροετοίμαστες, αν θέλουμε εγκλωβισμένες στον ατομικισμό τους και στον εγωισμό τους, μένουν χωρίς το λάδι των νυκτιρμών και δεν είναι προετοιμασμένες να εισέλθουν στον νυμφώνα του Κυρίου. Οι 5 φρόνιμες, ταπεινές, πάντοτε προετοιμασμένες, με αυτογνωσία έχουν προμηθευτεί το έλεος του Κυρίου και είναι όντως έτοιμες να εισέλθουν μέσα στον νυμφώνα του. Εμείς, οι πιστοί της Εκκλησίας, καλούμαστε να μοιάσουμε όντως τις φρόνιμες παρθένες, πάντοτε να προστρέχουμε στο έλεος του Κυρίου, να είμαστε προετοιμασμένοι πνευματικά και σωματικά, ώστε στο κάλεσμα αυτού του μυστικού γάμου που είναι η Βασιλεία του Θεού, να βρεθούμε πρώτοι και έτοιμοι μέσα σε αυτή την μυστική νυμφαγωγία. Να μην μείνουμε έξω του νυμφώνος Χριστού.